Έπρεπε να έχω ένα πανό εδώ τώρα από εκείνη τη μεριά μέχρι την άλλη τη μεριά και να γράφει κάτω ο φασισμός της ευτυχίας. Θα το γράψουμε εδώ από κάτω απλά. Τι έχουμε πάθει. Θέλουμε να είμαστε καλά όλοι μας. Κανείς δεν θέλει να μην είναι καλά. Όλοι, όλοι. Να είμαστε ευτυχισμένοι και συνέχεια. Μάνα μου, αυτό δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν βγαίνει, αλλά δεν το έχουμε μπεδώσει ότι δεν βγαίνει. Ξέρεις τι γίνεται. Τη σημερινή εποχή, τη έχουμε πάθει όλοι με μία αιμονή με την ευτυχία. Ναι, ποιος μας την έβαλε αυτή την αιμονή στη ζωή μας. Δεν ξέρω. Να δω, είναι ευτυχισμένος αυτό. Η κοινωνία. Ναι. Υπάρχει μία αιμονή. Το να είμαστε συνέχεια ευτυχισμένοι, συνέχεια καλά. Συνέχεια χαρούμενη, συνέχεια χαμογελαστή, όλο αυτό με τις θετικές σκέψεις, κάντε θετικές σκέψεις και όλα θα πάνε καλά. Και οι άνθρωποι έχουμε εγκλωβιστεί πάρα πολύ σε αυτό και έχει αποδειχτεί σε έρευνες ότι ακριβώς αυτό το κυνήγι της ευτυχίας είναι που προκαλεί κατάθλιψη και θλίψη στον άνθρωπο. Αυτή πώς? Η πίεση. Αυτή η αγωνία, αυτή η πίεση έχουν αποδείξει έρευνες ότι αυτό ακριβώς το κυνήγι της ευτυχίας είναι τελικά αυτό που πιέζει, αγχώνει πάρα πολύ τον άνθρωπο και τελικά τον οδηγεί στο να νιώθει το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει, που είναι η ευτυχία. Και η ευτυχία δεν είναι το μόνο νόημα στη ζωή μας. Έχει αρχίσει να γίνεται αιμονικό το ότι η ευτυχία είναι ο σκοπός. Μόνο αυτό. Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, Αδριανή, όλο αυτό μας κάνει να ξεχνάμε την ανθρώπινη μας φύση. Που η ανθρώπινη φύση τα έχει όλα. Έχει την τραγωδία, ναι. Έχει τη θλίψη, mm-hmm. Έχει τη χαρά, έχει το θυμό, έχει τα νεύρα, έχει τις μέρες που τα καταφέρουμε και έχει τις μέρες που νιώθουμε ότι όλα τα κάνουμε χάλια. Και αυτό είναι η φύση, η ανθρώπινη και όχι μια προσωπική αδυναμία. Προσωπική αδυναμία του κάθε ενός μας. Τείνουμε λοιπόν, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη ζωή μας, να έχουμε ενοχές γι' αυτό, να νιώθουμε ότι εμείς φταίμε γι' αυτό, ότι αυτό έχει να κάνει με μια προσωπική μας αδυναμία και δεν το βάζουμε σε μια ομπρέλα που λέει ότι έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Έχει τα πάνω της, έχει τα κάτω της, έχει τις στιγμές που τα καταφέρουμε, έχει τις στιγμές που δεν τα καταφέρνουμε. Αλλά το βασικό πράγμα με το οποίο είμαστε οπλισμένοι, αν θέλεις, όλοι οι άνθρωποι, είναι η ικανότητά μας να αγωνιζόμαστε. Ωραία. Η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τι μας συμβαίνει, έχουμε. Αν σταθούμε και το παρατηρήσουμε, ναι, μπορούμε. Αλλά αυτό χρειάζεται... Και επίσης κάτι άλλο, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αυτογνωσία και το να μάθουμε τον εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε τον εαυτό μας, είναι μια διαδικασία που την κάνεις και τελειώνεις. Ναι, θα πάω ρε παιδί μου ένα δίμηνο εξάμηνο, ναι, κάθε χρόνο, ναι, θα τα μάθω όλα και θα σχολάσω. Όμως, είναι σαν να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν ένα μίξερ. Μάθαμε τις οδηγίες χρήσης, τελείωσε. Τώρα ξέρουμε να το χειριζόμαστε. Αλλάζει το μοντέλο όμως. Αλλάζει και εκεί δεν αναγνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται. Έρχεται αντιμέτωπος με προκλήσεις που δεν έχει προηγούμενη σωστά εμπειρία. Και δεν δηλαδή, τις έχει προγραμματίσει. Ακριβώς. Απλά πράγματα. Δηλαδή το ότι εγώ ας πούμε θα γίνω μαμά ή θα γίνει κάποιος μπαμπάς. Είναι μια καινούργια εμπειρία στη ζωή. Όση αυτογνωσία και να έχει πριν, όση δουλειά και να έχει κάνει με τον εαυτό του, έρχεται μετά αντιμέτωπος με μια καινούργια κατάσταση που αρχίζει και ενεργοποιεί άλλα πράγματα μέσα του και εκεί χρειάζεται μια άλλη δουλειά. Ερχόμαστε μετά αντιμέτωποι, για παράδειγμα, τη μέση ηλικία. Άλλα πράγματα εκεί. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που εξελίσσεται και κάθε φορά έχει να αντιμετωπίσει άλλα πράγματα. Όση δουλειά και να κάνει, είναι μια διαδικασία που κρατάει σε όλη τη ζωή. Δεν είναι ότι τελειώνει, το κάνω και τελείωσα. Δεν υπάρχει αυτό. Μακάρι να ήταν έτσι. Αυτό είμαι. Αυτές είναι οι βασικές μου οδηγίες χρήσης. Ακολούθησε έτσι και θα έχει επιτυχία η συνταγή. Αλλά δεν γίνεται. Σαν να ήμασταν όμως ένα μηχάνημα. Είναι να μην πολύ έξω τη φύση μας. Αλλάζουν οι ανάγκες μας, αλλάζουν οι επιθυμίες μας, αλλάζουν οι συνθήκες ζωής μας. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω σήμερα να ακούσουν οι άνθρωποι είναι το ότι όσο και αν τίνουμε να λέμε ότι επικρατεί γενικά πάρα πολύ αυτό το ότι ο άνθρωπος αν έχει διάθεση και ενέργεια όλα μπορεί να τα καταφέρει, όλα γίνονται, αρκεί να θέλει και όλα γίνονται. Και εδώ πάλι λαμβάνουμε υπόψη μας κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι υπάρχουν περιορισμοί.
περιορισμοί προσωπικοί, περιορισμοί οικονομικοί, περιορισμοί κοινωνικοί. Δεν είναι το, είναι, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ενοχή στον άνθρωπο. Έτσι ότι εγώ για να είμαι αποτυχημένος, άρα δεν έχω ταλέντο, δεν έχω διάθεση, δεν έχω ενέργεια και ξέρεις, πλέον σπάνε ακόμα ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι άτυχος, που αυτό μπαίνει μέσα στα πλαίσια του ότι αναγνωρίζω ότι η ζωή έχει και πράγματα που δεν τα ελέγχω. Έχουμε γίνει πιο αυστηροί. Ναι, όλη αυτή είναι η δική σου που δεν τα κατάφερες. Γιατί θέλει να είναι έτσι. Αυτός, είναι, αυτός δεν βρίσκει παράδειγμα δουλειά, γιατί βρίσκει δικαιολογίες για να μην βρει δουλειά. Και γινόμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί. Αυτός έχει κατάθλιψη και δεν την ξεπερνάει, γιατί έχει επιλέξει να ζει με στην κατάθλιψη. Γιατί είναι βολεμένος μέσα σε αυτό. Δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι το μόνο πράγμα που ξέρει. Η μόνη κατάσταση μέσα στην οποία νιώθει οικία και ασφάλεια είναι αυτό που γνωρίζει, είναι αυτοί οι περιορισμοί που λέμε. Να. Και δεν το λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν έχουμε όλη την ίδια ιστορία πίσω μας. Δεν έχουμε ζήσει όλοι τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξεκινάμε όλοι. Όσο και αν αυτή η κοινωνία προσπαθεί να το περάσει έτσι, ότι άμα θέλουμε, μπορούμε να καλύψουμε τη διαδρομή. Δεν ξεκινάμε από το ίδιο σημείο όλοι. Και δεν έχουμε και τα ίδια εφόδια. Αυτό. Δεν, υπάρχουν και, και οι περιορισμοί, αλλά και τα εφόδια. Αλλά έχουν πολύ λιγότερα εφόδια από εμάς. Λιγότερες ευκαιρίες. Λιγότερα, πολύ λιγότερα πράγματα. Ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα ότι αφενός είμαστε κι εμείς πολύ απαιτητικοί στο να ευτυχίσουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένοι, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, και την ίδια στιγμή έχουμε την απέτηση και από τους άλλους να είναι ευτυχισμένοι. Γιατί έχεις μούτρα, ματούλα, έχεις την υγειά σου, παιδί μου, έχεις τη δουλειά σου, έχεις τον άντρα σου, το παιδί σου καλά. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένη. Είναι Χριστούγεννα, είναι γιορτές. Γιατί δεν λάμπεις από ευτυχία. Και ξέρεις και τι άλλο, Ανδριανή, λείπει πάρα πολύ, νομίζω. Λείπει αυτό το να είμαστε συμπονετικοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Και πρώτα με τον εαυτό μας. Λείπει αυτό της συμπόνιας πάρα πολύ στις μέρες μας. Δηλαδή, ότι τα δύσκολα συναισθήματα, οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουμε ότι είναι απαράδεκτο να τα νιώθουμε. Εκεί δεν συμπονούμε τον εαυτό μας. Γιατί η συμπόνια τι σημαίνει, ότι είμαι ανοιχτός στην εμπειρία μου, είμαι ανοιχτός σε αυτό που μου συμβαίνει, ναι. Συγκινούμαι από αυτό που μου συμβαίνει. Mm. Προσπαθώ να το κατανοήσω με μια διάθεση μη επικριτική. Και αν θέλεις η αυτοσυμπόνια, που είναι κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής και μας δίνει και μας ενισχύει την ανθεκτικότητά μας, την συναισθηματική. Ναι. Ναι. Είναι επίσης και αυτό αποδεδειγμένο, ότι οι άνθρωποι που είναι συμπονετικοί με τον εαυτό τους, αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητά τους, τη συναισθηματική, σε δύσκολες καταστάσεις. Μα του λέμε όταν λες δύσκολα. Δεν σπάνε τόσο, γιατί είναι, κατανοούνε και σέβονται το ότι τώρα εγώ ζορίζομαι πάρα πολύ, το ότι τώρα δεν μπορώ να τα καταφέρω και δεν έρχονται εκεί πέρα να δίνουν γροθιές στον τοίχο, προσπαθώντας να επιβάλλουν στον εαυτό τους να μην καταρρεύσει, να μην γίνει τροτός, να μην γίνει ευάλωτος. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι συμπονετικοί που επιτρέπουν και έχει αποδειχτεί πάλι μέρη μας ότι είναι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, ολόψυχοι άνθρωποι. Mm. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που επιτρέπουν και δίνουν το δικαίωμα στον εαυτό τους να είναι τρωτοί. Έχουν μία συνειδητότητα αυτοί οι άνθρωποι. Ζω αυτό το πράγμα τώρα. Πριν μίλησες για δύσκολα συναισθήματα, π.χ. ποιο θα ήταν ένα δύσκολο συνέστημα, Που δεν του δίνουμε χώρο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο θυμός. Και η θλίψη είναι επίσης αυτό που λες. Δηλαδή, πάρα πολύ αγωνία μας δημιουργεί όταν ένας δικός μας άνθρωπος είναι θλιμμένος και προσπαθούμε. Δεν μπορούμε εύκολα. Αυτό το πράγμα μας δημιουργεί μια αγωνία να δώσουμε χώρο, να υπάρχει και αυτό το συναίσθημα. Ναι. Να υπάρχει μέσα στη. Πια ένα διάστημα. Δεν είμαστε συνέχεια καλά. Δεν πάνε όλα πάντα καλά. Όταν δεν πάνε όλα καλά, αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά έρχονται άνθρωποι και λένε: μα γιατί νιώθω θλιμμένος, αφού αυτό δεν πάει καλά, τι να νιώθεις χαρά. Mm. Δηλαδή, δεν συντονίζεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνει κάτι άσχημα στη ζωή μου και να είμαι χαρούμενος. Ή να προσπαθώ να βάζω μόνο να εστιάσω στα καλά που έχω εκείνη τη στιγμή, να νιώσω ευγνωμοσύνη για τα καλά και να πω: εντάξει, αφού έχω αυτά, θα πρέπει να είναι. Άλλη παγίδα με την ευγνωμοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε πάντα να είμαστε ευγνώμονες.
Δεν γίνεται. Είναι μέρες που δεν μας αρέσει και δεν θέλουμε τίποτα από όλα αυτά που έχουμε. Και δεν μπορούμε να δούμε τίποτα καλό σε αυτά που έχουμε. Να γιάσει το στόμα. Τι σου. Να κάνουμε. Είναι τέτοιες μέρες. Υπάρχουν μέρες, δεν μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε ευγνώμονες και δεν μπορούμε πάλι να ερχόμαστε να νιώθουμε ενοχές επειδή είμαστε αχάριστοι και δεν νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Κάποιες στιγμές θα το νιώσουμε. Υπάρχουν άλλες που όλα αυτά μας ακούγονται απλά λόγια. Ναι. Δεν μας αγγίζουν. Ναι. Και εκεί έχω το δικαίωμα να κάτσω να γκρινιάξω. Δηλαδή, μου είπε μια φίλη, ναι, μου λέει, κάντε μια εκπομπή, δικαίωμα στην γκρίνια και τη μαυρίλα. Σημειώνω, φίλη, να ξέρεις, ναι, γκρίνια, μαυρίλα. Μου λέει, έχω το δικαίωμα να γκρινιάζω. Και να μην γυρίσει ο άλλος να μου πει, μα έχεις τόσα καλά, γιατί γκρινιάζεις. Γιατί γκρινιάζουμε κιόλας. Το έχουμε το δικαίωμα. Κάποιες μέρες θέλουμε απλά να γκρινιάξουμε και να παραπονεθούμε. Και θέλουμε δύο αυτιά να μας ακούνε. Και άμα γκρινιάξω στην ώρα μου, και για όση ώρα θέλω τέλος πάντων, μάλλον και θα το αποσυμπιέσω πιο εύκολα, θα το αποφορτίσω, θα αποσυμπιεστεί το συναίσθημα και δεν θα μαζευτεί να γίνει άλλο τόσο σαν μπαλόνι μέσα μου. Βέβαια, βέβαια. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μέσα πλαίσια το ότι αν εγώ έχω το χώρο εκείνη τη στιγμή να είμαι έτσι όπως είμαι, έτσι όπως νιώθω, χωρίς ενοχές, αυτό το πράγμα είναι σαν ποταμάκι, κυλάει, πάμε παρακάτω. Είναι σαν τα παιδιά, τώρα είναι θυμωμένο, του δίνεται χώρο, ξεσπάει αυτό την επόμενη στιγμή. Γελάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Τα παιδιά είναι το ωραίτερο γιατί παράδειγμα. Γιατί τα παιδιά δεν το καταπιέζουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν αυτή την ενοχή το ότι τώρα εγώ δεν πρέπει να το δείξω αυτό γιατί θα στεναχωρηθεί η μαμά μου. Θα κλάψουνε. Έχει τελειώσει, τα βλέπεις. Και το επόμενο δευτερόλεπτο έχουν πέσει κάτω και γελάνε. Και δεν τρέχει τίποτα. Η παράνοια. Ναι, η παράνοια. Ναι, και λες, τι έγινε τώρα. Που είναι το φυσιολογικό όμως. Γιατί αυτό. Επιτρέπονται στο συναίσθημα, έχει μία ροή. Δηλαδή πάει. Τσουλάει. Δεν βάζουν εμπόδιο. Αργότερα τους μαθαίνουμε. Το μαθαίνουμε όμως με μεγάλη επιτυχία αυτό σιγά, το πράγμα. Σιγά τα εμπόδια. Θυμώνεις, γιατί θυμώνεις. Δεν θυμώνουμε, δεν φωνάζουμε, δεν μιλάμε δυνατά, δεν κλαίμε για αυτό το λόγο. Μοιραζόμαστε, πάντα μοιραζόμαστε. Δώσ' τα παιχνίδια σου στο παιδάκι. Δώσ' τα παιχνίδια σου. Τα καλά παιδάκια έτσι κάνουνε. Mm-hmm. Ναι. Έχεις άλλα τόσα πολλά παιχνίδια. Γιατί δεν τρως το φαγητό σου, άλλα παιδάκια δεν έχουν τίποτα να φάνε. Ναι, έτσι ακριβώς, Ανδρία. Πω, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτό το. Το διάλογο και πάρα πολλές ώρες. Επίσης κάτι άλλο έτσι που νομίζω ότι μας... Επίσης έχει αρχίσει να είναι ύβριστο να είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Τι εννοείς συνηθισμένο. Αυτό, πολύ παλεύουμε για να είμαστε κάτι πάρα πολύ... που αυτό φυσικά θα το προσφέρει η σπουδαία δουλειά, το σπουδαίο αυτοκίνητο, οι σπουδαίες επιδόσεις. Όλο αυτό με τις επιδόσεις, Ανδριάννη, που όλοι το ζούμε. Το πόσο όλα αυτά που κάνουμε μετριούνται με... πρέπει επιτυχία. Να είναι μετρήσιμα. Και εκεί οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές έχουν πολύ μεγάλη αγωνία το ότι είμαι συνηθισμένος, είμαι ένας άνθρωπος άχρωμος, άοσμος, δεν έχω τίποτα, η καθημερινότητά μου είναι μία ρουτίνα. Και επειδή αυτό είναι μία ρουτίνα, είναι μία επανάληψη, δεν κάνω τα φοβερά ταξίδια, δεν έχω τη φοβερή θέση στη δουλειά, δεν έχω έτσι κάτι που να με κάνει να ξεχωρίζω και να λάμπω, και με αυτόν τον τρόπο, επειδή πολύ συχνά οι άνθρωποι το νιώθουν αυτό το πράγμα, ότι όχι, είμαι συνηθισμένος, επίσης έχουν και έρευνες ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη σκέψη είμαστε καταδικασμένοι ο μέσος όρος στη δυστυχία. Σαμποτάμε. Γιατί είμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι, περισσότεροι. Είναι σαν να λες, μα έχω δύο χέρια. Έχω δύο χέρια. Οπότε, εκεί, γιατί έχουμε πάψει πια να αναγνωρίζουμε το ότι η καθημερινότητά μας έχει έναν ηρωισμό. Έναν ήρεμο. Έχει. Έναν τόσο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Απίστευτο ηρωισμό, τον οποίο όμως εμείς δεν τον αναγνωρίζουμε, γιατί δεν φαίνεται, δεν τον βλέπουν, δεν λάμπει. Ξέρεις όμως, Ματούλα, αυτό που λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός. Και σκέφτομαι τώρα όλους αυτούς τους πολύ επιτυχημένους, τους πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους. Και πραγματικά, αυτούς πρέπει να ρωτήσουμε. Άνθρωπέ μου, είσαι ευτυχισμένος. Εσύ που έχεις πάρει 8 Όσκαρ, εσύ που έχεις πάρει Νόμπελ, εσύ που έχεις. Που είσαι ο κορυφαίος των κορυφαίων, εσύ που διακρίνεσαι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είναι τελικά στην ουσία τους ευτυχισμένοι, μόνο αυτοί το ξέρουν. Αλλά πώς μπερδευόμαστε και παραπλανούμαστε και λέμε, να έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ. Γιατί αυτός είναι ευτυχισμένος. Γιατί ξεχνάμε ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα έχουν στιγμές, σίγουρα, πολύ ανθρώπινες, που δεν πάει καλά η σχέση τους.
που εκείνοι δεν έχουν αυτοπεποίθηση παρόλο που έχουν κατακτήσει όλα αυτά. Ξεχνάμε ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους τους αφορά και μας αφορά όλους μας, όλους μας. Μπερδευόμαστε και θέλουμε όχι απλά να νιώθουμε ευτυχισμένοι, μάλλον ξεχνάμε το να νιώθουμε πραγματικά ευτυχισμένοι και θέλουμε να δείχνουμε ευτυχισμένοι. Mm. Νομίζω εδώ μπαίνει στην κουβέντα μας αναγκαστικά όλος αυτός ο υπέροχος κατά τα άλλα κόσμος των social media, όπου έχουμε μία μανία όλοι να δείξουμε τις καλύτερες στιγμές μας, τις πιο όμορφές μας και ότι η ζωή μας είναι διέπεται από ευτυχία. Mm-hmm. Και από επιτυχία και από ό,τι σημαίνει για τον καθένα. Mm. Ναι, και εκεί πάρα πολύ ενοχοποιείται το κομμάτι του ότι τι γίνεται όταν εγώ δεν είμαι καλά. Άρα είμαι αποτυχημένος, κάτι εγώ δεν κάνω καλά. Τι γίνεται όταν εγώ δεν τα καταφέρνω. Τι γίνεται όταν εγώ είμαι θλιμμένος. Τι γίνεται όταν εγώ κλαίω. Τι γίνεται όταν εγώ νιώθω έτσι. Κάπου όλο αυτό ενοχοποιείται μέσα μας. Και όλοι παλεύουμε είτε να το κρύψουμε, να μην το δείχνουμε, είτε να βρούμε ένα τρόπο που δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος, να μην το νιώθουμε, να μην νιώθουμε έτσι. Να είναι συναισθήματα τα οποία θα καταφέρουμε εμείς να τα μουδιάσουμε. Και να σου πω κάτι, Ανδριανή, καταφέρνουμε να τα μουδιάσουμε με πολλούς τρόπους, αλλά δεν μπορούμε να μουδιάσουμε επιλεκτικά πράγματα. Αν μουδιάσεις τον εαυτό σου στο να νιώθει θλίψη, θα μουδιάσει ο εαυτό σου και στο να νιώθει τη χαρά. Δεν μπορούμε να μουδιάσουμε επιλεκτικά. Όταν μουδιάζουμε, μουδιάζουμε σε ένα ευρύτερο συναισθηματικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε, εγώ θα μουδιάσω. Θα δεις, άνθρωποι που θα σου πούνε, έχω γενικά ένα flat συνέστημα. Ούτε τη λύπη μπορώ να νιώσω πολύ, μα ούτε και τη χαρά. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν μπεις σε μια διαδικασία να αποφασίσεις ότι τα συναισθήματα τα δύσκολα είναι επικίνδυνα για μένα, άρα εγώ δεν τους επιτρέπω να τα νιώθω, να τα δείχνω, να είμαι τρωτός, αυτόματα έχεις παγώσει και τα υπόλοιπα κομμάτια σου, που είναι η δημιουργικότητα, που είναι η χαρά, που είναι η απόλαυση, που είναι το μοίρασμα. Τα έχεις παγώσει. Μουδιάζουν και αυτά μαζί. Και μετά βλέπεις ανθρώπους και μετά τελικά αυτό μας οδηγεί στη δυστυχία. Ναι. Γιατί ένα συναίσθημα δύσκολο, όταν εσύ επιτρέπεις τον εαυτό σου και ένα ωραίο συναίσθημα να το νιώθεις, να το νιώσεις. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους μέσα σε συναντρίες που έρχονται πραγματικά σε επαφή με τη θλίψη τους, χωρίς όμως ενοχή, και ζωντανεύει το είναι τους. Mm. Και ζωντανεύουν τα μάτια τους. Και ενώ λένε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή παραδέχονται την αλήθεια τους και αυτό αρχίζει μέσα να κυκλοφορεί και να αναπνέει, ζωντανεύουνε. Είναι ζωντάνιο αυτό το πράγμα. Όταν δίνουν το δικαίωμα στον εαυτό τους να είναι εκεί τρωτοί, να είναι ευάλωτοι και να είναι πάρα πολύ εντάξει. Όταν δίνουν το δικαίωμα στον εαυτό τους να μπουν μέσα σε μία σχέση χωρίς εγγύησεις, να μπουν σε καταστάσεις χωρίς εγγύησεις. Να φεθούν. Όντας τρωτοί. Αυτό κυκλοφορεί μέσα πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή το λέω και συγκινούμαι, γιατί έτσι έχω τώρα μπροστά μου τα μάτια πολλών ανθρώπων. Να. Που λες, που είναι τόσο δύσκολο αυτό που παραδέχθηκε αυτή τη στιγμή και που έρχεται σε επαφή. Και είναι όμως σαν να διαλύεται ένα παγόβουνο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και εκεί δεν χρειάζεται η λογική να έρθεις κι εγώ ειδικός να σου πω, α, θα κάνεις ένα, δύο, τρία και θα το ξεπεράσεις αυτό. Διαλύεται. Διαλύεται. Αυτό το πράγμα μετά μεταμορφώνεται από μόνο του. Δεν χρειάζονται συνταγές. Δεν υπάρχουν συνταγές για το πώς εγώ θα ξεπεράσω το θυμό μου, θα ξεπεράσω το άγχος μου, θα ξεπεράσω τη θλίψη μου. Χρειάζεται να τα νιώσω, αλλά να τα νιώσω. Εμείς είμαστε συνέχεια εδώ, στο κεφάλι μας. Μέχρι συνέχεια έτσι τα εξηγούμε τα πράγματα, με το κεφάλι μας. Και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί δεν ακούμε το μέσα. Και το μέσα μπορεί να λέει κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Πολλές φορές λέω στους ανθρώπους και καταλαβαίνω την αγωνία τους και λέω, ωραία, νιώθεις λήψη, μπορείς. Πόσο καιρό σου επιτρέπεις να μείνεις με αυτό. Να δεσμευτούμε εδώ, πόσο καιρό δεσμεύεσαι να το επιτρέψεις να υπάρχει. Γιατί χρειάζεται να του δώσουμε χώρο. Και η χαρά χρειάζεται χώρο. Όλα. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε, ωραία, είχα αυτό το στόχο, τον κατέκτησα και αντί να κάτσω να μείνω να τον χαρώ, έβαλα μέσα στον επόμενο και μετά τον επόμενο. Και ούτε χαίρονται, ούτε μπορούν να μείνουν. Μην μιλάμε μόνο για τη θλίψη και για τη χαρά. Για τη χαρά, βέβαια. Να μείνεις στη χαρά. Μα είναι εξίσου
μεγάλη αναπηρία συναισθηματική, να μην μπορείς να απολαύσεις τη χαρά σου. Και το συνέστημα αυτό, όποιο όμορφο συνέστημα και είναι αυτό που και συμβαίνει και αυτό πάρα πολύ συχνά. Καταναλωτισμός δηλαδή συναισθημάτων. Γρήγορα. Να πάμε στο επόμενο, Δηλαδή χρειάζεται αυτό, και αυτό το ερώτημα να θες. Πόσο καιρό μου δίνω. Πόσο καιρό μου δίνω να είμαι θλιμμένος. Μπορώ να μου δώσω μια εβδομάδα. Μου δίνω τόσο καιρό. Κάνω αυτή την ερώτηση, όχι για να το κάνω γρήγορα. Και για να γίνει όχι, και αληθινά. Να φύγει. Για να μου δώσω χρόνο. Mm. Ο στόχος είναι να το ζήσεις, όχι να το ζήσεις για να το ξεπεράσεις και να πάμε παρακάτω. Για μένα, όσο είμαι σε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι ευλογία, γιατί βλέπω τους ανθρώπους, βλέπω πώς είναι η ζωή, ακόμα και τα συναισθήματα και οι δυσκολίες, όλα, είναι σαν γένα. Ναι. Μη στη γένα δεν παρεμβαίνεις, δεν το εκβιάζεις, αυτό θα γίνει. Απλά χρειάζεται να είσαι εκεί, τίποτα άλλο. Και αυτό ουσιαστικά που ερχόμαστε να κάνουμε δική είναι να δώσουμε αυτό το χώρο που ποτέ δεν δόθηκε στον άνθρωπο για αλφαχύψη λόγους και που ποτέ δεν έμαθε να τον δίνει στον εαυτό του. Για να έρθει να ξεδιπλωθεί κάτι, να απλωθεί, να πάρει το χώρο του και μετά να φύγει. Και να έρθει να δώσει χώρο και να έρθει το επόμενο. Και έτσι βρισκόμαστε μπλοκαρισμένοι, πικραμένοι, μόνιμα παγωμένοι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Δεν μας κάνει θλίψη, δεν μας το προκαλεί η θλίψη αυτό το πράγμα. Μας το προκαλεί το ότι ποτέ δεν της δώσαμε χώρο και σου λέει «Μάμα, εγώ το αφήσω τώρα αυτό χώρο, θα απλωθεί, θα γίνω καταθλιπτικός, θα γίνει ανεξέλεγκτο». Δεν συμβαίνει έτσι. Είναι σαν τη γένα πραγματικά, ναι. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια και είμαι μέσα σε αυτή τη δουλειά, αυτό βλέπω. Ο ρόλος μας είναι ο χώρος. Και χρειάστηκε να πείσουμε τον άνθρωπο για να δώσει αυτό το χώρο. Αλήθεια, Ανδριάννη, δηλαδή μπορεί να διαπραγματευτούμε και τη μία εβδομάδα. Μπορείς να επιτρέψεις μία εβδομάδα να νιώθεις έτσι. Μία εβδομάδα. Ναι, γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε μάθει να ελέγχουμε. Ναι. Προφανώς αυτό το κομμάτι του συναισθήματος, το συγκεκριμένο συναίσθημα. Και εμείς αγαπάμε πολύ τον έλεγχο, Ματούλα. Εγώ θέλω να ελέγχω ό,τι νιώθω. Δεν μπορώ να αφήνομαι στα δύσκολα μου συναισθήματα και αυτό να με παρασύρει. Τις καλές μου επιδόσεις στη δουλειά, την ωραία εικόνα που έχω προς τα έξω και την εικόνα που έχω πλάσει εγώ προς εμένα, για μένα, στον εαυτό μου. Μου καταρρεύσει όλο αυτό το πράγμα στα μάτια μου. Θέλουν χώρο. Θέλουν χώρο και αυτά τότε μεταμορφώνονται. Αλήθεια μεταμορφώνονται. Δηλαδή το λέω γιατί το έχω δει εμπειρικά να γίνεται. Μπορεί να παλεύεις εκεί να λες σε έναν άνθρωπο αυτό, το άλλο, το παράλληλο. Δεν. Τίποτα. Μόνο χώρο χρειάζεται. Και αν δώσει και εκείνος ο ίδιος το χώρο. Το συναίσθημα αλλάζει και πάει παρακάτω, γιατί αυτή είναι η φυσική μας τάση. Η τάση του ανθρώπου είναι η εξέλιξη. Είναι η εξέλιξη. Και ακόμα και με ανορθόδοξους τρόπους οι άνθρωποι, γι' αυτό παλεύουμε όλοι μας. Έτσι. Για την εξέλιξή μας. Μπορεί να το κάνουμε με πολύ ανορθόδοξο τρόπο, με τρόπο που απ' έξω να φαίνεται καταστροφικός, αλλά ο κάθε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή γι' αυτό παλεύει. Μόνο γι' αυτό. Οπότε εκεί χρειάζεται η συμπόνια. Και προς τον εαυτό μας και προς τον άνθρωπο δίπλα μας. Πολύ ουσιαστικό αυτό που λες. Πάρα πολύ. Η καλλιέργεια της συμπόνιας είναι πολύ σημαντική. Απίστευτα σημαντική. Το να μπορείς να είσαι τρυφερός και καλός με τον εαυτό σου. Το ωραίότερο δώρο μας έκανες. Να το κρατήσουμε. Όχι σαν στόχο, μην το βάλουμε στόχο. Είναι γιατί διαδικασία. Και η λέξη στόχος με αγχώνει εμένα. Θα έλεγα, ας πούμε, για τη νέα χρονιά θα βάλω στόχο να είμαι πιο συμπονετική με τον εαυτό μου. Και αυτό κατ' επέκταση θα συμπαρασύρει και τη σχέση μου με τους υπόλοιπους ανθρώπους να είναι εξίσου συμπονετικές. Ας το αφήσουμε να συμβεί. Ναι. Και ότι και ένα πράγμα είναι καλό ότι και αν έρχεται στη ζωή μας, ό,τι συνέστημα, να μένουμε λίγο να το κοιτάμε και να λέμε ναι, είσαι ήδη εδώ, είμαστε εδώ μαζί, θα δούμε, είσαι εδώ. Ναι. Παρατήρησέ το λίγο και αφέσου σε αυτό που σου συμβαίνει. Είσαι εδώ για κάποιο λόγο. Μα του λέω σου εύχομαι να είσαι ένας συνειδητοποιημένος, υπέροχος, απλός, καθημερινός, συνηθισμένος άνθρωπος. Μια κοινή θνητή και εγώ και στο να το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλο αυτό το πράγμα και να το απολαμβάνεις. Είναι η ωραιότερη ευχή. Αλήθεια. Αλήθεια το λέω. Όσο μεγαλώνει το εκτιμώ πάρα πολύ. Αλήθεια αυτό. Αλήθεια το λέω αυτό. Και σε εσάς, να το ευχηθούμε αυτό, πραγματικά. Να έχετε το χώρο και το χρόνο στη ζωή σας, να συνειδητοποιείτε τι σας συμβαίνει, πώς νιώθετε. Και ναι, να είμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι. Που μυρίζουμε ανθρωπιά. Να είμαστε ανθρωπαίνοι άνθρωποι, που λέει και μια πολύ αγαπημένη μου φίλη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.